Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο του Αργοναυπλία TV και έχουμε κοντά μας έναν υποψήφιο για το Δήμο Ναυπλιαίων, τον Βαγγέλη Λαμπρόπουλο. Βαγγέλη, καλώς ήρθες εδώ στο στούντιο. Καλώς σε βρήκα, Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια ευκαιρία να ακουστούν κάποιες απόψεις και προτάσεις, τόσο δικές μου όσο και του συνδυασμού πρωτεύουσα ξανά του Παναγιώτη Αναγνωσταρά. Να μπούμε απευθείας στα βαθιά και να αφήσουμε τις περιγραφές. Είσαι ένας άνθρωπος, δικηγόρος στο επάγγελμα, παραρείο πάγο μάλιστα, ο οποίος είσαι γέννημα θρέμα που λέμε της πόλης. Έχεις γεννηθεί στον Ναύπλιον, έχεις τελειώσει εδώ τις βασικές σπουδές σου, έχεις κάνει οικογένεια. Έτσι, να πούμε επίσης ότι είσαι γιος του Θάνου του Λαμπρόπουλου. Πες μας 2-3 πράγματα και γι' αυτά να το συνδέσουμε, γιατί υπάρχει επάνω σε σένα υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία η οποία δίνει και μια βαρύτητα στην άποψή σου, έτσι στη σκέψη σου, στο τι θέλεις να κάνεις. Δεν είναι ξαφνικά ήρθαμε και κρίνουμε μια πόλη, κρίνουμε την πόλη γιατί μπορούμε να τη δούμε διαχρονικά. Δεν κρίνω κανέναν και οι κρίνοντες κρίνονται. Όμως εκείνο που θα ήθελα να πω, ότι πράγματι έχω γεννηθεί, ζω από γεννήσεως στο Ναύπλιο, από το 1972 που γεννήθηκα, σχεδόν στην παλιά πόλη, στα όρια της παλιάς πόλης όπου ήταν το πατρικό μου. Είναι πίσω από τη Eurobank, πίσω από την πινακοθήκη του Ωνάση, από το Ωνάσιο Ίδρυμα. Στο πρώτο δημοτικό φίτησα τα πρώτα χρόνια και αργότερα στο δεύτερο γυμνάσιο και λύκειο. Κατόπιν με εισαγωγικές εξετάσεις πήγα στη Θεσσαλονίκη, όπου και τελείωσα τη νομική και έκανα εκεί και μεταπτυχιακά. Ασκείς δικηγορία στον Αρχηγορία, σε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αργολίδας. Έτσι ακριβώς, και μάλιστα δύο φορές έχω εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου. Είχα την τιμή να με ψηφίσουν και να με εκλέξουν συνάδελφοι. Δύο φορές που είχα κατέλθει και τις δύο εξελέγην. Παντρεμένος με την Αντιγόνη Κουβακλή Λαμπροπούλου, με ένα κοριτσάκι 10 ετών. Η σύζυγος συμβολιογράφος. Πες μας δύο πράγματα όμως για την παράδοση, την οικογενειακή παράδοση που κουβαλάς, γιατί ο πατέρας σου, το είπα και πριν, δεν ήταν ένα τυχαίο άτομο για την πόλη κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ο πατέρας μου, πράγματι, ο Θάνος Λαμπρόπουλος, είχε ασχοληθεί πολύ με τα κοινά, είχε το εμπορικό στο μεγάλο δρόμο, είχε διατελέσει για χρόνια πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και δημοτικός σύμβουλος, και με τον Παναυπλιακό είχε ασχοληθεί και με τοπικές κομματικές οργανώσεις. Ήταν ένας άνθρωπος που ενδιαφερόταν για τα κοινά, ενδιαφερόταν για την πόλη του, τη λάτρευε και προσπαθούσε μέχρι το τέλος ζωής του να κάνει ό,τι καλύτερο για αυτήν. Βαγγέλη, μιλάμε ενικό, έτσι. Παρακαλώ. Μέχρι τώρα, γιατί δεν είχες αποφασίσει να μπεις στην κεντρική ή στην αυτοδιοίκηση, στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην αυτοδιοίκηση, εκτός και αν έχεις κάνει κάποια προσπάθεια και δεν ξέρω? Όχι, δεν έχω, είναι η πρώτη φορά με η οποία... Τι ήταν αυτό που σε ενέπνευσε αυτή τη φορά, ποιος έπεισε? Η αλήθεια είναι ότι αυτό που με οδήγησε να κατέλθω στην υποψηφιότητα αυτή ήταν η αγανάκτησή μου για την ερήμωση και την παρέτηση, σε εισαγωγικά, της πόλης. Μιας πόλης που δεν αξίζει μια τέτοια τύχη. Ακριβώς συγκεκριμένα, αυτό θα σε ρωτούσα. Το Ναύπλιον δεν είναι μια τυχαία μεσαία πόλη της Ελλάδος. Συγκεκριμένα την απόφαση την πήρα όταν είχα πάει να παρακολουθήσω μια προπόνηση της μικρής στο γυμναστήριο του Ναυπλίου, κάτω από την Μεγάλη Εξέδρα, όπου είδα μια πλήρη παρέτηση, μια ερήμωση, μια εγκατάλειψη, η οποία και ακόμη, υπάρχει ακόμα και σήμερα βέβαια. Τώρα δεν έχουν 10 μέρες που προσπαθούν να βάψουν τα εξωτερικά γήπεδα και αυτά δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Μήπως είχες πέσει το χρονικό διάστημα τις μέρες εκείνες που είχε κοπεί και το ρεύμα? Όχι, δεν είχα πέσει. Δεν είχα πέσει. Όταν όμως είδα τουαλέτες ανοιχτές, σε άθλια κατάσταση, γεμάτα κουνούπια τα πάντα, μέσα στο γυμναστήριο είδα μια άθλια εικόνα, η οποία πραγματικά με σόκαρε. Έχω την εντύπωση τότε ότι... και πήρα την απόφαση να προσπαθήσω με τις δυνάμεις μου ό,τι μπορέσω να προσφέρω στην πόλη, αν μπορέσω κάτι.
Και πήρες απόφαση να πάρεις τον Ονοσταρά, πώς έγινε και αυτή η σύνδεση? Ή δεν είχες άλλη επιλογή, ο μόνος που θα μπορούσε να πάρεις ήταν αυτός? Πώς δεν πήγες σε ένα άλλο συνδυασμό? Ο Τάκης ήταν 10 χρόνια δήμαρχος. Υπήρχε μια τάξη στην πόλη, η πόλη δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Είχε κάνει μεγάλα έργα, έφτιαξε σχολεία. Θεωρώ ότι είχε δείξει πολλά πράγματα ως δήμαρχος και στη συζήτηση που μου κάναμε με τον Τάκη αποφάσισα και με έπεισε ότι θα προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για αυτή την πόλη. Δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι οι συνδυασμοί συνηθίζεται άλλωστε, αλλά εδώ είναι ίσως πιο συγκεκριμένο, πιο δυνατό βγαίνει αυτό. Όλοι οι συνδυασμοί που κατέρχονται στις εκλογές μιλάνε για τον Άφλιο πρωτεύουσα. Θέλουνε τον Άφλιο λίγο παραπάνω από ότι είναι μια μεσαία ελληνική πόλη. Ναυπλία πρωτεύουσα, πρωτεύουσα ξανά, Ναύπλια εμπρός. Όλοι ζητάνε μια επανεκκίνηση. Αυτό θα έλεγα. Μπορεί να μας πεις μερικά στοιχεία? Είπες για το γήπεδο. Τι είναι αυτό που νομίζεις ότι στην πόλη δεν πηγαίνει καλά σήμερα και χρειάζεται ένα νέο πνεύμα, μια νέα πνοή? Δεν είναι μόνο το γήπεδο. Υπάρχει μια γενικότερη παρέτηση από τα πάντα. Να μιλήσουμε για το φωτισμό, να μιλήσουμε για την έλλειψη σε παγκάκια, σε... Αν περπατήσεις, Μιχάλη μου, στην παλιά πόλη, θα διαπιστώσεις ότι δεν βρίσκεις, δεν βρίσκεις κάπου να πετάξεις τα σκουπίδια σου. Δεν βρίσκεις ένα παγκάκι να καθίσεις, να απολαύσεις την υπέροχη πόλη. Τα πάρκα δείχνουν μια εικόνα εγκατάλειψης. Το κεντρικό πάρκο, που σημειωτέων και αυτό έγινε και η διαβούλευση, ένα απίστευτο πάρκο το οποίο το θυμάμαι από τα μικρά μου χρόνια, είναι απίστευτα εγκαταλειμμένο. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να μην προσέχουμε την πόλη μας. Σίγουρα υπάρχει οικονομική κρίση. Σίγουρα τα λεφτά που τα περασμένα χρόνια είχαν δοθεί, δεν το γνωρίζω με ακρίβεια, σίγουρα όμως θα είναι λιγότερα. Υπάρχουν όμως πράγματα που δεν απαιτούν χρήματα, απαιτούν ενδιαφέρον και δεν βλέπω ενδιαφέρον. Αντιθέτως βλέπω μια βεβαιότητα ότι η πόλη είναι μια καταπληκτική πόλη από μόνη της. Όπως είπε ένας συνυποψήφιος μου, Κωνσταντίνος Πετρουλάς, και πράγματι πολύ πετυχημένα, το Ναύπλιο από μόνο του είναι ένα σκηνικό θέατρο. Πρέπει όμως να υπάρξουν και πρωταγωνιστές. Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το σκηνικό θέατρο. Πράγματι το Ναύπλιο έχει τουρισμό και συνέχεια, θα έχει ό,τι και να γίνει. Και το Μπούρτζι να εξέλιπε, τουρισμό θα έχει το Ναύπλιο. Πρέπει όμως να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Και δεν θεωρώ ότι χρειάζονται ιδιαίτερα χρήματα για το κάτι παραπάνω. Υπάρχει όμως απέτηση από το λαό του Ναυπλίου για το εξής. Δεν έχουμε νερό πόσιμο. Είναι το έτος 2019. Μόνο ότι η ΔΕΙΑΝ λέει, βγάζει ανακοινώσεις, πείτε. Αλλά δεν ξέρω αν πίνουν και οι ίδιοι. Τη μέρα μάλιστα που φρόντισαν να βγει αυτή η ανακοίνωση, το νερό ήταν κατακόκκινο από τη λάσπη. Για ποιο λόγο δεν είναι? Πράγματι υπήρξε μια φυσική καταστροφή, υπήρξαν πλημμύρες εκείνη την εποχή. Για ποιο λόγο να βιαστούν και να πούν πιείτε? Το νερό δεν είναι πόσιμο, το ξέρουμε όλοι, και όλοι δυστυχώς παίρνουμε εμφιαλωμένα νερά. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Το νερό της Λέρνης έχω φροντίσει και έχω πληροφορηθεί ότι είναι άριστης ποιότητας. Είναι αμαρτία να μην έχουμε τρεχόμενο νερό. Τρεχόμενο νερό, τι ζητάμε? Υπάρχουν καταγγελίες, δεδομένα είναι πλέον, ότι υπάρχουν προβλήματα και στο δίκτυο, αλλά υπάρχουν και προβλήματα για το ότι δεν υπάρχουν φίλτρα σε δεξαμενές. Έτσι ανοιχτές δεν γίνεται δεξαμενές, μια επεξεργασία. Θα συμφωνούσες ότι, γιατί ίσως ο τομέας στον οποίο έχει πάει σχετικά καλά η παρούσα δημοτική αρχή είναι ο τομέας του πολιτισμού, όχι ως επένδυση στον πολιτισμό που δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι, αλλά ως, ως ένα ναι. Σύνολο εκδηλώσεων, υπάρχει μια παρουσία εκδηλώσεων εδώ. Θα συμφωνούσες, θα ήσουν σύμφωνος με την άποψη που λέει ότι θα πρέπει να κάνουμε λιγότερες εκδηλώσεις, να ρίξουμε λιγότερα χρήματα σε αυτό το σκοπό και αυτά τα χρήματα να πάνε σε κάποιο άλλο σκοπό, σε κάποια έργα όπως θα μπορούσαν να είναι τα φίλτρα πάνω χάρη της δεξαμενής? Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, εκτός από τα φίλτρα που πολύ σωστά παρατήρησες. Ή το δίκτυο, έτσι. Ή το δίκτυο. Το δίκτυο υπάρχει καινούριο. Έτσι έχω μάθει, ειδικά από το σημείο που έρχεται στην έξοδο της πόλης που κατευθύνεται προς το ΛΟΑ Σύνη. Όμως, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, νομίζω ότι υπάρχουν σωλήνες από αμίαντο και δεν έχουν μπει,
δεν έχει γίνει παρεκτροπής στο καινούριο δίκτυο. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι αμαρτία. Δηλαδή, πρέπει να προσέξουμε την υγεία των πολιτών, το πιο βασικό. Συμφωνώ λοιπόν με την άποψή σου ότι πράγματι πρέπει να υπάρξει ένας περιορισμός στα χρήματα που δίδονται για τον πολιτισμό και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και να ασχοληθούμε με κάτι πιο ουσιαστικό, με κάτι πιο καθημερινό, με κάτι που περισσότεροι πολίτες θα μπορούσαν να απολαύσουν. Μίλησα με τον Τάκη και έχουμε πει... Συγγνώμη, μέσα σε αυτά, μιας και μιλάμε με το νερό, να πούμε ότι και τεράστια προβλήματα υπάρχουν με το βιολογικό καθαρισμό. Ο βιολογικός καθαρισμός σήμερα είναι σε πολύ χειρότερο σημείο από ό,τι ήταν αρκετά χρόνια πριν. Πράγμα. Δεν γίνεται τριπλή επεξεργασία όπως πρέπει να γίνει των λιμάτων και υπάρχουν προβλήματα. Όπως και ακόμα δεν έχει φύγει η μυρωδιά από το λιμάνι. Έχει επανέλθει. Έχει επανέλθει. Πράγματι έχει επανέλθει. Να σου πω την αλήθεια, σε αυτό το θέμα έχω μιλήσει με τον Ιντάκη. Μου έχει πει ότι έχει σκοπό να ασχοληθεί με τον βιολογικό καθαρισμό. Όμως δεν έχω ασχοληθεί περισσότερο, δεν θα ήθελα να πω κάτι. Δεν έχουμε και το χρόνο αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα πλέον για επιμέρους θέματα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια γενική θεώρηση για να καταλάβει και ο κόσμος τις απόψεις σου, το ποιος είσαι, το τι θέλεις να κάνεις, να σε γνωρίσει. Ο Δήμος πλέον δεν είναι μόνο των Άφλιων. Όχι, βέβαια. Έτσι. Όχι. Και μπορεί να είσαι ένας γνωστός δικηγόρος, αλλά δεν ξέρω αν σε ξέρουν όλοι οι δημότες του Ναυπλίου. Σίγουρα, όσοι δεν μπορεί να με ξέρουν κι αν. Κάτι έλεγες για τον Τάκη. Εκείνο που μιλήσαμε και αποφασίσαμε σαν συνδυασμός και είναι αυτό το οποίο με έπεισε να ασχοληθώ με τα κοινά, είναι ότι αποφασίσαμε από κοινού να δουλέψουμε και να δουλέψουμε σκληρά για να επανέλθουν τα πράγματα να έχουν μια φυσική ροή. Μάλιστα, στις συζητήσεις που κάναμε, αποφασίσαμε να κάνουμε και μια βόλτα στα Τρίκαλα. Όλοι λένε ότι τα Τρίκαλα είναι ένα πρότυπο σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου κακό. Όποιος θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, να πάει να ζήσει μια εβδομάδα εκεί, να πάρει ιδέες από τον πρωτοπόρο πράγματι Δήμαρχο Τρικάλων. Στην τεχνολογία, βασικά στον τομέα της τεχνολογίας. Και όχι μόνο. Είναι μια πόλη η οποία λάμπει και έχει κάνει πάρα πολλές καινοτομίες. Γιατί να μην παραδειγματιστούμε? Δεν χρειάζεται να έχουμε εγωισμό μέσα μας. Ο εγωισμός μόνο κακό κάνει. Αν δούμε κάτι το οποίο κάποιος το κάνει πολύ καλύτερα από εμάς, δεν είναι κακό να το ακολουθήσουμε και να παραδειγματιστούμε από αυτό. Ο εγωισμός ας λείψει. Τα θέματα του Ναυπλίου είναι πάρα πολλά. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση κάθε πρωί που έρχομαι στα δικαστήρια, παίρνω από τον Άγιο Αναστάσιο. Ακολουθώ την υπέροχη διαδρομή της παραλιακής μας Νέα Σκιού και μπαίνοντας βλέπω τον Ναύπλιο. Το Ναύπλιο λάμπει από μόνο του, σαν διαμάτι. Ακριβώς όμως στην κορονίδα του είναι το Ξενία. Το Ξενία είναι παρατημένο. Το γνωρίζουν όλοι. Δεν έχω ακούσει κάποιον να ασχολείται για αυτό το κομμάτι. Ξέρω ότι είναι νοικιασμένο. Μήπως όμως θα μπορούσε να ασχοληθεί κάποιος, μήπως θα έπρεπε να καταγγείλει τη σύμβαση τυχών. Βρίσκεται ακριβώς. Αποτελεί την κορώνα του Ναυπλίου, στην κορυφή της ακροναυπλίας. Δεν είναι αμαρτία να είναι έτσι. Δεν είναι αμαρτία το κτίριο σαν αρβανίτια να είναι ερυπωμένο. Θα μου απαντήσουν ότι είναι ιδιοκτησία του οργανισμού τουρισμού. Ασχολήθηκε κανείς, διαμαρτυρήθηκε κανείς γι' αυτό. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο με εκνευρίζει πάρα πολύ σαν πολίτη, είναι το γεγονός ότι δεν μιλάει κανείς για το γεγονός ότι το Ναύπλιο είναι η μοναδική πρωτεύουσα νομού η οποία δεν έχει κεντρική σύνδεση. Όλες οι άλλες πρωτεύουσες της Πελοποννήσου έχουν η εθνική καταλήγη ακριβώς στο κέντρο τους. Ακριβώς. Το Ναύπλιο έχει μείνει πίσω. Παρακολουθώ τον κύριο Ανδριανό, τον βουλευτή μας. Κάνει προτίσεις στη Βουλή. Ασχολείται, προσπαθεί. Κανείς άλλος όμως δεν ακούγεται κάτι. Κανείς άλλος γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω φέρνει την πόλη πάρα πολύ πίσω. Και είναι και λίγες οι πόλεις που έχουν τόσο άσχημη είσοδο όσο έχει τον Ναύπλιο και από τους δύο δρόμους, και από τον δρόμο της Κίου και από τον δρόμο του Άργους. Εκτός από την άσχημη είσοδο, όπως ξαναείπα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ένα κομμάτι, ένας τετάρτου από τα Δερβενάκια, το ξέρουμε όλοι, το οποίο αυτό κομμάτι είναι και επικίνδυνο και είναι και αποτρεπτικό για τον επισκέπτη να επισκεφτεί την πόλη μας. Και είναι, σας λέω, μοναδική πρωτεύουσα στην Πελοπόννησο. Περισσότερο έχει σχέση με την περιφέρεια και την κεντρική εξουσία. Εάν όμως εμείς οι πολίτες του Ναυπλίου δεν ασχοληθούμε, δεν το απαιτήσουμε, δεν ενεργοποιηθούμε πάνω σε αυτό, και γιατί κανείς να μας δώσει σημασία? Βαγγέλη, το Ναύπλιο είναι μια πόλη που εκτός από τις δημότητες της... Συγγνώμη, Μιχάλη, που σε διακόπτω. Όπως σου είπα, εκείνο το κομμάτι απέναντι από τον Άγιο Αναστάσιο
ένα κομμάτι εκπληκτικό. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με πάρκα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με γήπεδα μπάσκετ, με γήπεδα ποδοσφαίρου, να γίνουν αθλοπαιδιές, να γίνει ένα μικρό εξωτερικό θέατρο. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται γι' αυτό, αλλά κανείς επίσης δεν έχει ασχοληθεί και με αυτό το θέμα. Είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι του ναυπλίου. Θα μπορούσα να πάω και ένα βήμα παραπάνω και να πω ότι το ναύπλιο σε συνεργασία με το Δήμο Άργους θα μπορούσε όλη την παραλιακή οδό να προτείνει με απαλωτρίωση να γίνει ένας διπλός δρόμος διπλής κατευθύνσεως με φοίνικες που θα είναι στο μυχό του αργολικού κόλπου. Τώρα βέβαια αυτά είναι, απαιτούν και πάρα πολλά χρήματα και τεράστια συνεργασία, αλλά γιατί να μην έχουμε ένα όραμα. Αυτό το κομμάτι, εάν ποτέ σε συνεργασία με το Δήμο Άργους γινόταν ένας διάλογος, θα μπορούσε να γίνει το ναύπλιο και το Άργος μονακό. Ο μυχός του αργολικού κόλπου είναι κάτι ανεπανάληπτο. Δεν έχει αξιοποιηθεί τίποτα. Βαγγέλη, το ναύπλιο είναι μια πόλη που απευθύνεται και στους δημότες, αλλά και στον τουρισμό, στους επισκέπτες μας, στις χιλιάδες. Στα εκατομμύρια. Στα εκατομμύρια. Σε μια παρένθεση θα ήθελα να κάνω εδώ. Ένας φίλος και πελάτης θα μπορούσα να πω, Ιταλός, είναι εκπρόσωπος των μεγαλύτερων κρουαζιεροπλοίων του κόσμου. Έχω βγει αρκετές φορές με τον άνθρωπο αυτόν, το έχω κάνει το τραπέζι, έχουμε πάει αρκετές φορές μαζί, έχουμε περπατήσει στο ναύπλιο. Μάλιστα εντός του Ιουνίου θα έρθει το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου. Το Celebrity X. Χωρητικότητας 6.500 επιβατών εκτός από το προσωπικό το οποίο... Άλλα 1.500 άτομα. Δεν θα έχουμε ξαναδεί ποτέ ένα τόσο μεγάλο πλοίο. Ένα καταπληκτικό κρουαζιερόπλοιο. Εκτός από αυτό φέρνει άλλα 11. Μου είπε λοιπόν το εξής. Με παρακάλεσε να μεσολαβήσω, να πάμε στον κύριο Δήμαρχο και να το πούμε. Αυτό φυσικά το οποίο θέλει και είχαμε και μια επαφή με την περιφέρεια, να μπορεί να αγκυροβολεί το πλοίο και να μην χρειάζονται λάτζες να πηγαίνουν φέρνουν τον κόσμο. Είναι κάτι τραγικό αυτό. Το λιμάνι. Δεν έχουμε λιμάνι. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, γίνεται εκβάθυνση του λιμένους. Το λιμάνι ποτέ δεν βαθαίνει. Το τουρκικό πλοίο δεν έχουν περάσει 2 μήνες που κόλλησε μπροστά στα μπουρτσι. Κάτι δεν πρέπει να γίνει με αυτό. Στην περιφέρεια ψηφίστηκαν προχθές άνω των 40 εκατομμυρίων για τη μαρίνα του ναυπλίου. Ήταν κάποιος εκπρόσωπος τοπικής αυτοδιοίκησης παρών. Δεν ενδιαφερόμαστε καθόλου. Μου έλεγε λοιπόν αυτός ο Ιταλός φίλος ότι τι ώρα που θα ήταν, την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο, αν ποτέ μπορούσε, με την προέκταση του λιμένους ελπίζουν να μπορέσει, αν και απαιτείται βάθος τουλάχιστον 12 μέτρων, γιατί έχει βύθισμα 11. Αυτό δεν έχει ασχοληθεί κανείς από το Δήμο και κανείς από την περιφέρεια. Μου ζήτησε την ώρα που θα φτάνουν τα κρουαζιερόπλοια εδώ, τα οποία μεταφέρουν κόσμο υψηλής οικονομικής δυνατότητας. Είναι όταν θα φτάνουν οι άνθρωποι στο λιμάνι και θα κατεβαίνουν από το λιμάνι, να τους προσφέρετε ένα μπουκαλάκι νερό, μια ομπρέλα που από μέσα μου είπε ο κύριος Τσιλιμίγκρας, θα το πω και συγκεκριμένα, ο Δημήτρης, ο οποίος διατηρεί κοσματοπολείο στην παλιά πόλη. Μια ομπρέλα που από μέσα να έχει το χάρτη της πόλης, να δείχνουμε ένα βίντεο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με τα μαγαζιά της πόλης. Γίνανε 2 υποδοχές ανάλογες και με εθνικούς χορούς ταυτόχρονα. Αυτό. Πριν από κάποια χρόνια, αλλά δεν επαναλήφθη. Αυτό μου ζήτησαν ακριβώς. Δεν το ήξερα αυτό. Άλλες πόλεις το κάνουν. Πολύ τακτικά γινόταν. Αυτό μου ζήτησαν. Ναι, και στο Κατάκολο και σε άλλα σημεία. Δυστυχώς το Κατάκολο έχει λιμάνι και φεύγουν όλα αυτά τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια και πάνε στο Κατάκολο. Βλέπω ότι είσαι ενημερωμένος. Βαγγέλη, επανέρχομαι. Ναι. Το ναύπλιο δεν είναι μόνο για τους ντόπιους, είναι και για τους τουρίστες. Εσύ, στον άνθρωπο που θα έρθει από τα πέρατα του κόσμου, στον ναύπλιο, έχοντας στο μυαλό του ένα ολόκληρο... Θα δει το μπούρτζι κλειστό και κανένα να μην μιλάει γι' αυτό. Πόσο ανταποκρίνεται η πόλη σε αυτόν. Πόσο ευχαριστημένος θα φύγει. Το μπούρτζι είναι κλειστό. Αν ζητήσει τουαλέτες. Τουαλέτες είναι ακριβώς πίσω από τα οστά του Νικηταρά, του Εθνικού Απελευθερωτή. Οι οποίες είναι χρόνια χημικές. Είναι χημικές. Είναι χημικές. Μιλάμε για τις χημικές. Μιλάμε για τις χημικές. Και πίσω από τον Εθνικό Ευεργέτη, από τον άνθρωπο ο οποίος απελευθέρωσε μαζί με τον Κολοκοτρώνη την Ελλάδα, είναι χημικές τουαλέτες. Και φυσικά υπάρχει μια έντονη οσμή.
Τουαλέτες δεν υπάρχουν. Είναι γνωστά καθημερινά πράγματα, τα οποία αν δεν λυθούν, προκαλούν πολλά προβλήματα. Συντήρηση κτηρίων. Δεν πρέπει να απαιτήσει ο Δήμος να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Είπες πριν για τα σκουπίδια. Υπάρχει μια γενικότερη εγκατάλειψη. Δεν ξέρω πού μπορεί να οφείλεται. Μου κάνει όμως εντύπωση, αυτή η εγκατάλειψη είναι που με ανάγκασε. Έχω τη δουλειά μου, δεν έχω κάποιες άλλες βλέψεις εκ του πόνιρου ή οτιδήποτε. Θέλω να βοηθήσω τον τόπο μου. Θέλω να καλυτερέψω τον τόπο μου. Θέλω να είμαι μια φωνή ισχυρή, αν το θέλει ο ναυπλιακός λαός, και μου δώσει την ψήφο του και την εμπιστοσύνη του με τη μίση. Εφόσον με τη μίση, με την ψήφο του, θέλω να υπάρξει μια ισχυρή φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που αν μη τι άλλο να δουλεύει για αυτούς. Να θίξει αυτά τα θέματα, να ακουστεί μια φωνή. Δεν έχω ακούσει κάτι. Αυτό, Μιχάλη, πραγματικά με έχει εξοργήσει. Το μήνυμά σου είναι αρκετά δυνατό. Έχω την εντύπωση ότι μεγάλο μέρος του κόσμου το έχει δει. Εγώ θα σταθώ σε ένα άλλο σημείο, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Σύντομα όμως θα πάμε σε πιο λεπτομέρειες. Θα έλεγα όμως ότι αυτό που σήμερα πρέπει να δώσουμε σημασία είναι ότι η πόλη χρειάζεται νέους ανθρώπους. Είχαμε την ευκαιρία με την απλή αναλογική να δούμε νέους ανθρώπους. Σε επίπεδο επικεφαλής συνδυασμών δεν το έχουμε δει ακόμα. Τουλάχιστον να μπορέσουμε να το δούμε σε επίπεδο δημοτικών συμβούλων. Μακάρι αυτές οι εκλογές και το νέο σύστημα από την καλή του πλευρά, γιατί ίσως υπάρχει και η κακή, από την καλή του πλευρά να μας φέρει κάποιους νέους δημοτικούς συμβούλους σε όλους τους συνδυασμούς, οι οποίοι να μπορέσουν να δώσουν μια ανανέωση σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που τα τελευταία χρόνια μάλλον βρίσκεται σε κρίση, αφού δεν υπάρχει καμία σύνδεση Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτών. Πολύ σωστά. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Αγαπητοί φίλοι. Και μακάρι η ευχή σου να γίνει πραγματικότητα, να εισακουστεί από τον ναυπλιακό λαό, ο οποίος έχει μια μοναδική ευκαιρία να αλλάξει τα πράγματα και να προσπαθήσει κάτι καλύτερο για την πόλη του. Να ψηφίσει ανθρώπους, και δεν αναφέρομαι σε μένα, φυσικά θα ήθελα και σε μένα, να απευθυνθεί και να ψηφίσει ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν για την πόλη και να δρουν για την πόλη. Δηλαδή, ο γνώμονας με τον οποίο ο ναυπλιακός λαός πρέπει να ψηφίσει πρέπει να είναι αυτός. Δουλειά και μόνο δουλειά. Δουλειά και μόνο δουλειά. Αγαπητοί φίλοι, σύντομα θα είμαστε πάλι κοντά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.